Καλησπέρα τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είμαι η Άννα Τσιριγότη στην εκπομπή «Η παιδεία δημιουργεί πολίτες». Μαζί μου μέσω επικοινωνίας Skype είναι ο κύριος Χαράλαμπος Χαριτόπουλος, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Καλησπέρα κύριε Χαριτόπουλε. Καλησπέρα κύριε Τσιριγότη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι πάλι έστω και ηλεκτρονικά μόνο στην εκπομπή σας. Οι ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έρχομαι συνήθως στο στούντιο και τα λέμε από κοντά. Θα γίνει προσεχώς και αυτό, αλλά ας εκμεταλλευτούμε τη σημερινή κατάσταση και να ουσιαστικά να δώσουμε την πληροφόρηση στον Έλληνα πολίτη, γιατί κακά τα ψέματα η πληροφορία αξίζει πάρα πολλά και μπορούμε πολλές φορές να αποφύγουμε κάποιες καταστάσεις. Σίγουρα και με βοηθό την τεχνολογία δεν χάνουμε τις εκπομπές μας. Έχουμε δει, κύριε Χαριτόπουλε, σε άλλες εκπομπές τα βαρέα μέταλλα που υπάρχουν στα ύδατά μας. Κάποια στιγμή αναλύσαμε το μόλυβδο, αλλά στα όσα είπατε, γιατί είπατε και αρκετά αναφέρατε, εμένα μου έμεινε στο μυαλό μου το αρσενικό, το οποίο μέχρι τώρα ήξερα ότι το χρησιμοποιούμε για να σκοτώσουμε ποντίκια, σαν δηλητήριο. Και φυσικά όταν το άκουσα από σας ότι μέχρι και αρσενικό, εκεί κάπου τεντώθηκα, γιατί είναι δυνατόν να έχουμε δηλητήριο μέσα στο νερό μας. Κι όμως, υπάρχουν, κυρία Τσιριγότη, και ουσιαστικά όλα τα βαρέα μέταλλα δηλητήρια είναι. Απλά αυτό που έγινε πολύ χρήση από τον άνθρωπο, πολλές φορές για να θανατώσουν ανθρώπους, αν θέλετε, όπως είπατε και τα ποντικοφάρμακα, βέβαια για τα ποντίκια το έκαναν, αλλά το χρησιμοποιούσαν και σε ανθρώπους για να πετύχουν τους όποιους σκοπούς είχαν. Γι' αυτό το γνωρίζουμε σαν ισχυρό δηλητήριο. Όμως, μέσα από την έρευνα που έκανα και εγώ, ανακάλυψα και εγώ κάποια στιγμή ότι είναι τελικά μέταλλο. Είναι ένα μεταλλοειδές στοιχείο, το οποίο το συναντάμε σε πάρα πολλά πετρώματα. Συνήθως είναι βέβαια σε συνδυασμό με θείο και μέταλλα. Και μέσω της διάβρωσης του περνάει στο χώμα και το νερό και περαιτέρω συστροφές. Εκτός από τη φυσική προέλευση της μόλυνσης των υδάτων και τροφών, σοβαρότερη αιστεία μόλυνσης αποτελεί η βιομηχανία. Αυτή λοιπόν που βγάζει τα διάφορα προϊόντα υποτίθεται για το καλό μας, αλλά αυτή κάνει και χρήση, η χρήση που κάνει μάλλον, γίνεται για ενίσχυση κραμάτων, του χαλκού, του μολύβδου, όπως χρησιμοποιείται μάλλον σε μπαταρίες αυτοκινήτου, αλλά και σε ένωση και παραγωγή παρασιτοκτόνων προϊόντων συντήρησης ξύλου, ζυζανιοκτώνα, εντομοκτώνα και ούτω καθεξής. Τώρα, το ζυζανιοκτώνο και εντομοκτώνο το περνάμε έτσι λίγο ελαφρά την καρδία, αλλά μην ξεχνάμε τι ψεκάζουν με αυτά. Πολύ σωστά. Γιατί αυτά που κάποια στιγμή καταλήγουν στο τραπέζι μας. Και αυτό θα ήθελα να το τονίσω λίγο, δηλαδή όταν θα ραντίσουν παράδειγμα με ζαζενιοκτώνο κάποιο φυτό, αυτό που θα βγάλει το φυτό που θα είναι το χι προϊόν και θα καταλήξει στο τραπέζι μας δεν έχει αρσενικό. Ίχνη βέβαια. Λογικά θα έχει όμως πάλι, άσχετα αν είναι ίχνη, θα υπάρχει. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε και για το νερό μας, το οποίο είναι το βασικότερο συστατικό της επιβίωσης και διαβίωσής μας. Αυτό έτσι είναι, κυρία Τσιριγότη. Βέβαια, θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές χρησιμοποιείται
για το θέμα να βοηθηθεί ο άνθρωπος σε κάποια πράγματα. Δηλαδή όταν το λέμε το βάζουν στη συντήρηση του ξύλου, είναι για να μην φάει το ξύλο ενδεχομένως κάποιο σκουλίκι ή να έχει την εξωτερική προστασία. Όμως δεν πάβει να είναι αρσενικό. Ενδεχομένως ελάχιστο από αυτό να έρχεται σε εμάς. Αν ενδεχομένως το πιάσουμε και βάλουμε μετά το χέρι στο στόμα, ανάλογα τώρα εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά που μπορούν να συμβούν. Όταν υπάρχει γενικότερα μέσα στη ζωή μας, θα έλεγα, ερχόμαστε σε επαφή. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι αυτό που είπατε με το νερό. Και όλες οι μετρήσεις που γίνονται, κυρία Τσιριγότη, στα ύδατα της Ελλάδος, είτε είναι ίδρυσης, είτε είναι στα ριάκια, στις λίμνες κτλ. Παντού υπάρχει μέσα και αρσενικό. Άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Εδώ τώρα βέβαια έρχεται και ας πούμε η πολιτεία ή αν θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά και έγινε αυτό αυτόματα και νόμος του ελληνικού κράτους, έχει ορίσει τις τιμές, τις ανώτερες τιμές που επιτρέπεται να υπάρχουν τα βαρέα μέταλλα μέσα στο πόσιμο είδο. Της ανθρώπινης κατανάλωσης δηλαδή. Είναι ο πίνακας που θα μας δείξει το κοντρόλ αυτή την ώρα. Ναι, αν είναι εφικτό να γίνει αυτό, το είχα στείλει κάποια στιγμή για να το δείξουμε. Ναι, ναι. Και βλέπουμε εδώ, σε αυτή τη λίστα, φαίνεται και το αρσενικό, και ο μόλυβδος και όλα τα καλούδια. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε εδώ κάποιες τιμές που αναφέρει 10 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. Είναι μία πολύ μικρή ποσότητα βέβαια και αν το δει κάποιος έτσι επιπόλαια, εντάξει, λογικό, είναι πολύ μικρή ποσότητα, το πίνουμε, δεν παθαίνουμε κάτι, σωστά. Συγγνώμη, δεν θα πιούμε μόνο ένα λίτρο νερό στη ζωή μας, θα πιούμε ναι, και πολύ περισσότερα. Έτσι δεν είναι κύριε Χαριτόπουλο, όταν μας λένε πίνετε νερό. Σε μία ημέρα θα πιείτε 2-3 λίτρα, σωστά. Άρα πάμε στα 30 μικρογραμμάρια. Αν είναι στο όριο των 10, τώρα με 3 λίτρα είναι στα 30 μικρογραμμάρια. Είναι πάλι μικρή η ποσότητα. Ναι, αλλά, γιατί μία μέρα της ζωής μας. Οι υπόλοιπες μέρες της ζωής μας. Ναι, δεν το είπα ακόμη αυτό. Είναι αμέσως το επόμενο που θα έλεγα. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Χαριτόπουλε. Αυτό που υπάρχει με τα βαρέα μέταλλα, το μεγάλο μυστικό που δεν αποκαλύπτει ποτέ κανείς και δεν μας λένε πόσο πραγματικά κινδυνεύουμε από όλα αυτά τα βαρέα μέταλλα που αφιδώς επιτρέπουν να υπάρχουν μέσα στα ύδατα που πίνουμε και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι μη βιοδιασπόμενα, δεν απορροφούνται, δεν αποβάλλονται από τον οργανισμό, απλά δεσμεύονται από τους ιστούς, κυρίως από το λιπόδι ιστό, και έτσι συσσωρεύονται, αν θέλετε, εκεί και δρούν αρθιστικά. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται σε θέματα υγείας έχει να κάνει με την ποιότητα που έχουν αυτά τα βαρέα μέταλλα, και ειδικά το αρσενικό, το οποίο είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ τοξικό. Και εφόσον λέτε ότι είναι πάρα πολύ τοξικό, κύριε Χαριτόπουλε, φυσικά, με το πέρασμα των χρόνων, η συσσόρευση στο σώμα, στο ανθρώπινο σώμα, θα είναι μεγαλύτερη, αφού δεν τα αποβάλλει ο οργανισμός μας. Τι συνέπειες μπορεί να έχουμε στον ανθρώπινο οργανισμό? Ναι, θα σας πω και αυτό που λέτε πάνω σε αυτό που λέτε. Εάν κάποιος κρατήσει δηλαδή ότι δεν αποβάλλεται τον οργανισμό και ό,τι πίνω μένει μέσα μου, άρα πάμε αρθριστικά. Όσο μεγαλώνω σαν άνθρωπος, καθημερινά πίνω νερό, άρα αρθριστικά κάποια στιγμή στα 50, στα 60, στα 70, στα 80 χρόνια κάποιος άνθρωπος έχει μέσα του αρκετές ποσότητες από βαρέα μέταλλα. Και το αρσενικό που συζητάμε σήμερα. Λογικό. Λοιπόν, αυτό που λέμε τόσο ώρα. Ανάλογα τώρα και με το σε τι κατάσταση είναι το ανοσοποιητικό σύστημα, οι συνθήκες που ζούμε γενικότερα, πόσο μολυσμένα είναι τα νερά, όχι μόνο αυτά που πίνουμε ή αν θέλετε και το περιβάλλον,
και εκεί υπάρχει νερό, πόσο μολυσμένο είναι το περιβάλλον. Άρα όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο και αρχίζουν και εκδηλώνονται κάποιες διαφορετικές παθήσεις που έχουν να κάνουν γενικά με τα βαρέα μέταλλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αρσενικό, θα μπορούσα να πω μερικά πράγματα, ειδικά το αρσενικό, που επηρεάζει. Κάποια στιγμή δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια συμπτώματα. Αλλά θα ήθελα έτσι να δώσω λίγο μία άλλη εκδοχή. Επειδή ακριβώς οι τιμές με τα βαρέα μέταλλα μέσα στο νερό αυξομειώνονται, παίζει ρόλο πολλές φορές και το θέμα της βροχής, βροχόπτωσης δηλαδή. Όταν υπάρχει ξηρασία, τότε επειδή ακριβώς από τον υδροφόρο ορίζοντα περνούν τα ύδατα για να βγουν στην πηγή, περνούν από διάφορα πετρώματα. Εάν τώρα κάποιο πέτρωμα εκεί είναι με αρσενικό και δεν έχουμε πολλές βροχές, τότε ενδέχεται το αρσενικό να ανέβει η τιμή του αρκετά στη συγκεκριμένη πηγή. Εδώ μπορώ να αναφέρω σαν παράδειγμα κάτι που ανακοίνωσε ο Δήμος Αριδαίας, που παράδειγμα λέει χωρίς νερό βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή η συντριπτική πλειονότητα των περίπου 8.000 κατοίκων της Αριδαίας, αφού στο νερό βρέθηκαν υψηλές ποσότητες αρσενικού, με αποτέλεσμα η Δημοτική Αρχή να σταματήσει την λειτουργία της ιόδεσης. Το ερώτημα γεννάται, που γεννάται μάλλον, το κατάλαβαν εν τη γενέση του ή ήταν κάποιες ημέρες όπου ήταν αυξημένη η ποσότητα του αρσενικού και μετά την έκλεισαν. Δηλαδή, ουσιαστικά η ερώτηση που κάνω είναι μάλλον πόσο συχνά γίνονται οι έλεγχοι στην ποιότητα των υδάτων. Γίνεται μία φορά τη βδομάδα, γίνεται μία φορά την ημέρα, γίνεται πολλές φορές την ημέρα. Αυτά όλα θα πρέπει να τα απαντήσουν ενδεχομένως όλοι αυτοί που έχουν την ευθύνη για την σωστή υγεία των ανθρώπων. Γιατί ας μην ξεχάσουμε ότι αν παράδειγμα κάποια στιγμή αισθανθούμε λίγο περίεργα, έχουμε ναυτία, έχουμε διάρειες, έχουμε εμετούς, αυτό μπορεί να είναι από αυξημένη ποσότητα αρσενικού στο νερό. Το οποίο όμως, και κύριε Χαριτόπουλε, κανένας γιατρός δεν θα μας πει ότι είναι από ποσότητα αρσενικού. Θα μας πούν κάποια γαστρεντερίτιδα, κάποια ίωση, πάρτε και αυτά τα φάρμακα. Ακριβώς. Ναι, στην ουσία αυτά που λέτε είναι συμπτώματα που λίγο πολύ τα έχουμε περάσει όλοι ή τα περνάμε κιόλας. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Και αλλά ποτέ κανένας γιατρός, τουλάχιστον από δεν προσωπική πείρα, δεν μας το έλεγε κανείς. Κανένας δεν μας το λέει. Ακριβώς. Σας λέω, ιώση γαστρεντερίτιδα, το ένα, τ' άλλο, θα πούνε επιστημονικές φιλοσοφίες, υποτίθεται, θα σου δώσουν και μια παρτίδα φάρμακα, αλλά κανένας μπορεί, δεν έχει πει μέχρι τώρα, είναι από το νερό, είναι από βαρέα μέταλλα, πρόσεξε τι πίνεις. Ακριβώς, και θα σας πω και κάτι άλλο λίγο αργότερα που έχει σχέση πάλι με βαρέα μέταλλα και δεν μας λέει κανείς τίποτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα στα νεφρά είναι κάτι που είναι πολύ συχνό φαινόμενο από το αρσενικό. Το σηκώτη ταλαιπωρείται. Το γαστρεντερικό, το αναφέρατε και εσείς, το σύστημα. Η εξασθένιση του ανοσμωτικού συστήματος μπορεί να είναι απόρρια από το αρσενικό. Εμφάνιση διαβήτη ή καρδιαγγειακών προβλημάτων, αναιμία, πνευμονικά διάφορα θέματα, αλλά και διάφοροι τύποι καρκίνου. Και να έχετε υπόψη σας ότι για όλα τα βαρέα μέταλλα υπάρχει το θέμα της καρκινογένησης. Η υψηλή συγκέντρωση λοιπόν αρσενικού μπορεί να φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Όχι από τη μια στιγμή στην άλλη. Η υψηλή συγκέντρωση μέσα μας είναι εξασφαλισμένη
όταν τα νερά που πίνουμε περιέχουν μέσα το όποιο βαρύ μέταλλο και πόσο μάλλον το αρσενικό. Αθρηστικά λοιπόν αυτά μέσα στον οργανισμό μας αρχίζουν και δημιουργούν τα διάφορα προβλήματα σε αυτά που προανέφερα και ουσιαστική λύση μάλλον γι' αυτό είναι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και θα μπορέσουμε, θα το πούμε στο τέλος κυρία Τσιριγότη, ένα σημαντικό κομμάτι απαλλαγής από όλα αυτά τα προβλήματα είναι η απομάκρυση του αρσενικού, εγώ εδώ προσθέτω και όλων των βαρών μετάλλων, από το πόσιμο είδος. Και πώς θα γίνει αυτό κύριε Χαριτόπουλε? Αυτό θα πρέπει πρώτα απ' όλα να το θέλει η πολιτεία, κύριε Τσιριγότη. Μάλιστα. Εάν η πολιτεία δεν θελήσει, και τώρα εσείς τώρα δεν καταλάβατε ότι μας αγαπάνε πάρα πολύ και κάνουν τα πάντα για να μας σώσουν. Ναι, μα ναι, είναι για το καλό μας είπαμε όλα. Α, μπράβο. Γι' αυτό, επειδή λοιπόν είναι για το καλό μας, δεν αλλάζουν ποτέ το σύστημα ίδρυυσης. Έχει δεκαετίες ολόκληρες τώρα που είναι κάτω εκεί. Όταν σπάσει κάποιο σωλήνας κάπου και βρεθούμε εκεί πέρα, βλέπουμε το χάλι που επικρατεί μέσα στο σωλήνα. Και επειδή λοιπόν αυτοί οι σωλήνες ή αν θέλετε όλο το σύστημα είναι απαρχαιωμένο αφενός και με ακατάλληλη υλικά από την άλλη, δημιουργούνται μέσα διάφορα βακτήρια, τα οποία βέβαια είναι επικίνδυνα για την υγεία μας, το έχουν αναγνωρίσει αυτό, και για να μας προστατεύσουν, τι κάνουν, βάζουν μέσα χλώριο. Για να σκοτώσουν αυτά που δημιουργούνται από το σύστημα ίδρυυσης. Δηλαδή έχουμε ένα τέλειο κοκτέιλ δηλητηρίων στο νερό μας. Ένα τέλειο κοκτέιλ. Έχουμε γύρω μας και για οτιδήποτε κάνουμε, από την αναπνοή μας μέχρι οτιδήποτε άλλο, κυρία Τσιριγότη, βαλόμεθα για την υγεία μας. Ακόμη και οι επιστήμονες που εκπαιδεύονται ενδεχομένως για την ιατρική επιστήμη, όταν τους μαθαίνουν το πώς να δίνουν φάρμακα για την όποια πάθηση, αυτό για μένα είναι λίγο περίεργο. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν μπορεί μόνο το φάρμακο και όχι το να προσπαθεί κάποιος να έχει μία σωστή διατροφή. Θα έπρεπε λοιπόν να δοθούν άλλες οδηγίες στον πολίτη, στον άνθρωπο γενικότερα. Αφενός με να είναι καθαρά και απειλαγμένα από τους όποιους κινδύνους τα τρόφιμα, το νερό και ο αέρας και μετά να καθοδηγούμε τον άνθρωπο να τρώει παράδειγμα το α, το β ή το γ. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να ενδιαφερθεί πραγματικά. Βλέπουμε ότι δεν το κάνουν. Ούτε πρόκειται προσεχώς. Ήρθαν τώρα στην έκθεση, μας είπαν τα διάφορα αυτά, υπόθηκαν και αρκετά ψέματα. Το είχα αναλύσει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, ίσως να το κάνω και προσεχώς σε κάποια τηλεοπτική, για το θέμα με τα καμένα κτλ. Δεν κάνουν οτιδήποτε ουσιαστικό για το περιβάλλον, να δοθούν λύσεις πραγματικές εννοώ, αυτό εννοώ. Δεν κάνουν τίποτα απολύτως για τα νερά. Και να μην ξεχνάμε ότι το νερό δεν βγαίνει καινούριο νερό. Το νερό δόθηκε άπαξ. Αυτό το νερό που δόθηκε με την ίδρυση, αν θέλετε, της Γαίας Δήμητρας Άρτεμις, ο πλανήτης όπου βιώνουμε πάνω σε αυτό, αυτό το νερό υπάρχει, ούτε λιγοστεύει, ούτε περισσεύει. Και όλα αυτά που λένε με το θέμα με τους πάγους και τα λοιπά, εγώ πραγματικά γελάω. Γιατί είναι λίγο αστείο όλο αυτό έτσι όπως το παρουσιάζω. Και αν θέλετε να το εξηγήσω. Εννοείται. Αστείο. Πολύ απλά βάλτε σε ένα μπουκαλάκι πλαστικό νερό. Για μη σου πω μέχρι πάνω. Και βάλτε το στην κατάψυξη. Τι θα γίνει αυτό το μπουκάλι? Θα διωγκωθεί. Θα διωγκωθεί. Σωστά. Σωστά. Που σημαίνει ότι ο πάγος καλύπτει έχει μεγαλύτερο όγκο. Και όταν ξαναλιώσουμε τον πάγο, βλέπουμε ότι συρρυκνώνεται. Σωστά? Σωστά. Δηλαδή, όταν παγώνει διωγγώνεται και όταν ζεσταίνεται συστέλλεται.
Ναι. Ακριβώς το αντίθετο με όλα τα άλλα. Είναι το μόνο που έχει αυτή την αντίδραση και είναι το μόνο που δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα. Μόνο να το μολύνεις. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Το μόνο που μπορεί το κάνει. Να μολύνει το νερό. Δεν μπορεί να το αφανίσει, δεν μπορεί να παράξει καινούριο. Ό,τι και να κάνει κανείς. Το νερό υπάρχει από ανέκαθεν και θα συνεχίσει να υπάρχει. Έτσι λοιπόν, η πολιτεία βλέπουμε ότι δεν ενδιαφέρεται. Εμείς όμως ενδιαφερόμαστε για τη ζωή μας. Το ερώτημα που γεννάται. Πραγματικά μας ενδιαφέρει η ποιότητα της ζωής της δικής μας, των παιδιών μας, των εγγονών μας, του συνανθρώπου γενικότερα. Εάν πραγματικά μας ενδιαφέρει, τότε θα πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε πραγματικά τι είναι αυτό που μας σκοτώνει κάθε μέρα, τι είναι αυτό που μας ταλαιπωρεί κάθε μέρα, τι είναι αυτό που δεν μας επιτρέπει να ανασάνουμε ελεύθερα. Και μιλάω για θέματα υγείας. Ένα σημαντικό, το πιο σημαντικό θεωρώ για μένα είναι το πιο σημαντικό, κυρία Τσιριγότη, το θέμα του νερού. Η μόλυνση των υδάτων. Και εδώ στην Ελλήνων Συνέλευση βρήκα τη λύση. Η Ελλήνων Συνέλευση πραγματικά, επειδή έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, όλα περιστρέφονται γύρω από τον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο οι λύσεις που έχει δώσει δεν είναι αερολογίες καταρχήν, σαν αυτές που ακούμε κάθε τόσο. Χθες μίλησε και ο Τσίπρας εδώ στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι παράδειγμα θα κάνει κρατική τη ΔΕΗ, όπως κατήργησε τα μνημόνια, θα έλεγα εγώ. Έτσι ή θα πάει το μισθό, το κατώτερο μισθό στα 800 ευρώ. Εδώ γέλασα πάλι, γιατί και άλλη φορά ήθελα να το πάει κάπου στα 760, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, βλέπουμε τα ψέματα που έλεγαν, βελτιωμένα τα παρουσιάζουν, και όχι ότι οι άλλοι δεν λένε ψέματα, όλοι τους με τα λόγια. Δεν έχουν δέσμευση, κυρία Τσιριγότη. Ακόμη και όταν αυτό γίνεται τηλεοπτικά και υπάρχει ένα αρχείο, βλέπετε, λένε, μα δεν το εννοούσα έτσι. Ακριβώς. Είναι λόγια στα μπαλκόνια. Λόγια στα μπαλκόνια, λόγια του αέρα. Και αυτό εμείς, η Ελλήνων Συνέλευση δηλαδή, και κυρίως λόγω του κυρίου Αρτέμι Σόρα, τα πάντα, ό,τι και αν επικαλούμαστε, υπάρχουν με αποδείξεις. Υπάρχουν στις προγραμματικές δηλώσεις καταγεγραμμένα τα πάντα. Και επειδή οτιδήποτε και αν θέλεις να κάνεις χρειάζονται χρήματα και αυτά επικαλούνται ότι δεν έχουν οι κυβερνώντες, παρόλο που οι κρατικοί προϋπολογισμοί των Ελλήνων είναι οι υψηλότεροι εδώ και 6 χρόνια στην Ευρώπη, δεν τα κάνουν όμως χρήση, γιατί απλούστατα δεν θέλουν το καλό του ανθρώπου. Αφήνουν να λιμνάζουν, θα έλεγα εκεί, μπαίνουν, βγαίνουν 600 δισεκατομμύρια με την όποια δικαιολογία, αλλά το θέμα είναι ότι ο προϋπολογισμός της Ελλάδος είναι στα 800 δις, της Γερμανίας στα 400, αλλά η Γερμανία φαίνεται ότι είναι πολύ πιο πλούσια χώρα από ότι εμείς, αναλογικά δηλαδή. Τώρα, η Ελλήνων Συνέλευση παρουσιάζει συνολικά τα χρήματα, τα πακέτα των χρημάτων που θα γίνουν χρήση όταν θα μας δοθεί η εντολή να κυβερνήσουμε τη χώρα, όλοι οι Έλληνες μαζί, θα κάνουμε χρήση συνολικά 8,4 τρισεκατομμύρια ευρώ για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο, που σημαίνει δεσμευτικά είναι όλα αυτά που έχουμε καταθέσει. Δεν λέμε και ξελέμε αυτό που κάνουν οι διάφοροι πολιτικοί. Εμείς λοιπόν δείχνουμε, είναι κατατεθειμένα και μπορεί ο κάθε ένας να μπει και να τα μελετήσει, να τα διαβάσει, να τα κάνει ό,τι θέλει. Και βέβαια, εφόσον δημιουργηθούν απορίες, να αποτανθεί σε κάποιον από εμάς ή σε κάποιο γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης που ενδεχομένως να είναι στη γειτονιά του, και από εκεί και μετά να απαντηθούν οι όποιες απορίες έχει. Και
Και για το θέμα των υδάτων, η λύση ποια είναι? Εμείς λέμε στις προγραμματικές δηλώσεις, μεταξύ άλλων, ότι θα ελεγχθούν όλες οι πηγές. Άρα θα γνωρίζουμε από όλες τις πηγές τι βγαίνει. Και όπου απαιτηθεί καθαρισμός, διεργασία δηλαδή, με βιολογικό, πιο σύγχρονο τρόπο δηλαδή, θα καθαρίζονται τα ύδατα. Στο πρόγραμμα είναι να αλλάχθουν και όλα τα συστήματα της υδροδότησης, δεξαμενές, ολυνώσεις και όλα αυτά, με υλικά καταρχήν που δεν θα προκαλούν από μόνο τους τα βακτήρια και τα λοιπά, δεν θα δημιουργούν δηλαδή τέτοιες καταστάσεις, που σημαίνει δεν θα χρειάζεται να βάζουμε μέσα δηλητήριο για να σκοτώνουμε τα βακτήρια και τον άνθρωπο, συμπληρώνω εγώ, γιατί το δηλητήριο, όπως και αν το κάνεις, είναι δηλητήριο. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικός ο λόγος, ο κάθε ένας που ακούει την όποια εκπομπή από εμάς και τώρα που δίνω αυτές τις πληροφορίες για το νερό. Γιατί εδώ μιλάμε για την ίδια μας τη ζωή. Και όταν λέω και την ίδια μας τη ζωή, εγώ δεν θα μπορούσα να φανταστώ να δω τα παιδιά μου να υποφέρουν από τα 40, από τα 50 ή από τα 60, από διάφορες παθήσεις που λέμε ότι έχουν οι μεγάλοι, μεγάλοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις, οι οποίες είναι ξεκάθαρες. Και όλα αυτά, όλα αυτά που ακούστηκαν κατά καιρούς, είναι γιατί απλούστατα όλο το σύστημα είναι εναντίον του ανθρώπου. Εμείς είμαστε υπέρ του ανθρώπου. Άρα υπάρχει περίπτωση να ακούσετε καλό λόγο για εμάς? Εδώ λοιπόν εμείς απλώνουμε το χέρι για όλους τους ανθρώπους να ενωθούμε. Αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας διαχωρίζουν. Αυτά που μας διαχωρίζουν είναι εφευρήματα όλων αυτών των κυβερνώντων του πλανήτη. Είναι τα κόμματα που κομματιάζουν τον Έλληνα. Τα δόγματα, δείτε λίγο, είτε οικονομικό δόγμα είτε θρησκευτικό δόγμα, τι έχει γίνει, πόσοι πόλεμοι έχουν γίνει γι' αυτά. Και βέβαια το χρώμα που διαχωρίζει, είτε είναι ομάδες, είτε είναι το χρώμα του χρήματος ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με χρώμα. Αυτά, εμείς λέμε, χωρίς αυτά. Αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. Και παίρνουμε όλα τα άλλα που μας ενώνουν. Μας ενώνει η θέληση για μια καλύτερη, αν θέλετε, μια υγιή ζωή. Να έχουμε περισσότερη ασφάλεια στο περιβάλλον, στην καθημερινότητά μας. Να έχουμε τις προοπτικές αυτές που πραγματικά αξίζουμε εμείς οι ίδιοι, τα παιδιά μας και όλοι οι συνεχιστές της ζωής μας. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε πολύ πολύ και σοβαρά. Ας ξεφύγει ο Έλληνας από αυτό το θέατρο σκιών που παίζουν οι πολιτικοί, που δίθε μου τάχα μου μαλώνουν μεταξύ τους, αλλά είναι και κουμπάροι μεταξύ τους. Δεν παίζουν ρόλο τα κόμματα εκεί. Αν θα τους δείτε κάποια στιγμή το πώς συμπεριφέρονται μεταξύ τους, είναι τα καλύτερα φιλαράκια. Απλά είναι όπως το σανίδι το θέατρο, ο καθένας έχει ένα ρόλο. Παίζουν τους διάφορους ρόλους που τους έχουν βάλει και από εκεί και μετά την πληρώνει την ύφη πάντοτε ο Έλληνας πολίτης. Κύριε Χαριτόπουλε, επειδή ξέρω ότι η εκπομπή μας απλά θα κάνει διάλειμμα, θα συνεχίσουμε και σε άλλες εκπομπές να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία που μπαίνουν στο νερό, που υπάρχουν στο νερό και κάποια στιγμή προκαλούν προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Ναι, τιμή μου για σήμερα. Ναι, συγγνώμη λίγο που σας διέκοψα. Ναι. Αυτό που λέτε, ναι, είναι παράδειγμα το κάδμιο που δεν το γνωρίζουμε τόσο πολύ, αλλά ο υδράργυρος είναι πολύ έτσι ακουστός και δεδομένος. Όλα αυτά υπάρχουν στο νερό και άλλα πράγματα. Όρεξη να έχετε να ακούτε. Ναι, όρεξη να έχουμε να τα ακούμε και όρεξη να μην πίνουμε νερό στο τέλος. Αλλά το αισιόδοξο είναι αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει πρόγραμμα το πώς θα απαλλαγούμε από όλα αυτά.
και η λύση λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης. Διαφορετικά, όλα τα άλλα που είπαμε θα επιδεινώνονται συνεχώς. Και η λύση είναι στο χέρι του Έλληνα πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ και τιμή μου που ήσασταν στην εκπομπή μου σήμερα. Να είστε καλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, είμαι η Άννα Τσιριγότη στην εκπομπή «Η παιδεία δημιουργεί πολίτες». Καλή σας συνέχεια.